Για όσους έχετε αυτό εδώ το tablet, το Max, το Easter X, το Turbo X, το Easter 3 tablet, όπως βλέπετε εδώ, και έχετε χάσει το φορτιστή που παίρνει εδώ, δεν φορτίζει με USB, μόνο μεταφέρει αρχεία, για όσους ρωτάνε, θέλει. Έτσι. Όσοι το έχετε χάσει και κάνετε μια βόλτα στα μαγαζιά, βλέπετε ότι έχουν 12 με 15 ευρώ οι φορτιστές που πουλάνε εδώ στα μαγαζιά ή στα τουριστικά όπου για να πάτε, εκεί έχουν 9-10 ευρώ και μπορεί και να μην σας κάνει γιατί δεν σας αφήνουν να το δοκιμάσετε. Ρωτώντας σε διάφορα site όπως το Insomnia και δεν κατάφερε κάποιος να μου απαντήσει τι είναι, ο καθένας έλεγε ότι του κατέβαινε, στέλνοντας ένα email στο πλαίσιο μου είπαν ότι υπάρχουν αντίστοιχοι φορτιστές βίσματα, μπορούμε να βρούμε εδώ. Εγώ τους ρώτησα το συγκεκριμένο tablet πόσα εκατοστά είναι το βίσμα φόρτισης και ποιο συγκεκριμένο είναι, στέλνοντας αφού είναι και δικό του το μοντέλο, δεν ήξερα να μου απαντήσω και με προέτρεψαν ώστε να αγοράσω αυτόν εδώ που θα το όβρισε το βίζα μου με τιμή 12,90. Τελικά αγόρασα από το eBay αυτόν εδώ με τιμή 2,5 ευρώ, ούτε 2,5 ευρώ και είναι μια χαρά. Θα σας το δείξω τώρα και από κοντά. Είναι αυτός εδώ. Βλέπετε 5 βολτ 2 αμπέρ. Αυτό το βυσματάκι τελικά, μιας και το έμαθα εγώ να σας το πω και εσάς, είναι 2,5 το συγκεκριμένο, αυτό ακριβώς που χρειάζεται το συγκεκριμένο τάμπλετ. Μισό να το βάλω στην πρίζα να δείτε και όλα ότι φορτίζει, γιατί κάποιοι μου έλεγαν ότι μπορεί να είναι χαλασμένη και η φόρτιση και γι' αυτό δεν φορτίζει. Βλέπετε εδώ, το έχω ήδη βάλει, λέει πλήρης φόρτιση. Το βγάζω, το ξαναβάζω, πλήρης φόρτιση. Βλέπετε. Όλα μια χαρά. Οπότε μην πηγαίνετε σε καταστήματα, μπείτε σε κανένα eBay και ψωνίστε. Τώρα αν τύχει, μπορεί και να μην έρθει, αλλά αν έρθει μια χαρά κάνει τη δουλειά του. Έτσι κι αλλιώς και αυτοί που μας προτρέπουν το πλαίσιο, γιατί κινέζικοι είναι, τους είδα από κοντά. Και άλλη τιμή. Οπότε το βυσματάκι που χρειάζεται το συγκεκριμένο tablet είναι 5 βολτ 2 αμπέρ και 2,5 καλά και ευρωπαϊκός. Αυτόν εδώ χρειάζεται το tablet. Turbo X του Easter 3. Αυτά, επειδή ταλαιπωρήθηκα λίγο μέχρι να βρω, δεν μου απάντησε κανείς σωστά.